αγαπητοί μου αδελφοί, είναι η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σεραφείμ που ασκήτεψε στην περιοχή του Σάροφ. Ο Άγιος Σεραφείμ, ένας μεγάλος πνευματικός στάρετς, ένας μεγάλος Άγιος της Ορθοδοξίας μας, ένας μεγάλος πατέρας και καθοδηγητής χιλιάδων και εκατομμυρίων ψυχών. Ο Άγιος Σεραφείμ είναι εκείνος ο οποίος έδειχνε την οδό για τη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Άγιος Σεραφείμ είναι εκείνος ο οποίος μας είπε και διακήρυτε παντού ότι σκοπός της ζωής μας είναι το να κατακλείσει η ψυχή μας το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή πάνω στη γη δεν ζούμε, αδέρφια μου, ούτε για να κάνουμε οικογένεια. Δεν ζούμε πάνω στη γη για να κάνουμε παιδιά. Δεν ζούμε πάνω στη γη για να πάρουμε αυτοκίνητα. Δεν ζούμε πάνω στη γη για να χτίσουμε σπίτια. Δεν ζούμε πάνω στη γη για κανέναν άλλο λόγο. Ο πρώτος και κύριος λόγος που ζούμε επάνω στη γη, και αυτό πρέπει να το προσέξουμε όλοι μας πολύ καλά, είναι ένας. Να πετύχουμε, λέει, την κατάρτιση του Αγίου Πνεύματος. Τι να πετύχει η ψυχή μας? Να καθαριστεί τόσο πολύ ώστε το Άγιο Πνεύμα να κατοικήσει μέσα στην ψυχή μας. Πρέπει κάθε μέρα να αγωνίζεται ο άνθρωπος. Αγώνα, αγώνα, αγώνα. Όχι για να βγάλει τον άρτον ημών των επιούσιων. Αυτός είναι δεύτερος λόγος. Όχι για να κάνει παιδιά. Αυτός είναι τρίτος λόγος. Όχι για να αποκτήσει σπίτια. Αυτός είναι τέταρτος λόγος. Αλλά θέλει, λέει, καθημερινό αγώνα να κάνουμε για να επιτύχουμε την κατάκτηση του Αγίου Πνεύματος. Να μπορέσουμε να καθαριστεί η ψυχή μας σε τέτοιο μεγάλο βαθμό ώστε η προσευχή που λέμε μια προσευχή, Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, έλα και σκήνωσε Πνεύμα Άγιο μέσα μας. Αυτός, λέει, είναι ο σκοπός. Αυτό που λέμε στο Βασιλεύ ουράνιε, αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μας, να καθαριστεί η ζωή μας. Με αγώνα, οι νηστείες, οι προσευχές, τα κομοσκήνια, τα μοναστήρια, τα μυστήρια όλα. Έναν σκοπό έχω, είναι τα μέσα, λέει. Δεν είναι ο σκοπός να εξομολογηθώ. Δεν είναι ο σκοπός να κάνω ένα ευχέλαιο. Δεν είναι ο σκοπός η νηστεία, δεν είναι ο σκοπός η προσευχή. Σκοπός όλος αυτό είναι ένα, το να με καθαρίσω και να μπορέσω να ενωθώ με το Άγιο Πνεύμα. Εάν δεν το πετύχω αυτό, λέει, τότε έχασα την ψυχή μου. Τότε έχασα την ψυχή μου. Θα παρακαλούσα την αγάπη σας. Έγραψα το Πάσχα ένα καινούριο βιβλίο που ονομάζεται «Ο Ιησούς» και αναφέρομαι σε αυτό το ζήτημα, το οποίο τώρα πολύ σύντομα σας το περιγράφω. Το ζήτημα, το γιατί ο άνθρωπος ζει, ποιος θα πάει κόλαση και ποιος θα πάει παράδεισο. Το ξέρει κανένα σας? Κι όμως, διαβάζοντας το βιβλίο αυτό που έγραψα τις ημέρες αυτές, το Πάσχα που μας πέρασε, θα μάθετε
Αν θα πάτε ποτόν, θα ξέρετε πολύ καλά αν θα πάμε κόλαση ή παράδεισος. Να το πάρετε και να το διαβάσετε, το έχει το βιβλιοπωλείο εδώ της Μονής. Σκοπός λοιπόν δεν είναι, αδέρφια μου, το να κάνω οτιδήποτε άλλο. Ναι, θα γίνουν και αυτά. Όσοι θέλουν να παντρευτούν, θα παντρευτούν. Όσοι θέλουν να γίνουν καλόγεροι, θα γίνουν καλόγεροι. Όσοι θέλουν να χτίσουν σπίτια, να χτίσουν σπίτια. Όσοι θέλουν να κάνουν παιδιά, να κάνουν παιδιά. Τα ευλόγησε ο Θεός. Αλλά λέει, δεν είναι αυτός ο σκοπός μας πάνω στη γη. Γιατί λέει ο άλλος, ένα σκοπό έχω, να μεγαλώσω τα παιδιά μου, να τα δω, να τα αποκαταστήσω. Όχι! Δεν είναι αυτός ο κύριος σκοπός. Ο κύριος σκοπός είναι να κάνω αγώνα, να κατακτήσει και να μπει μέσα στην ψυχή μου το Άγιο Πνεύμα. Για να γίνει αυτό όμως, αδέρφια μου, πρέπει και εμείς οι ιερείς να μπορέσουμε να καθοδηγήσουμε το λαό. Να μπορέσουμε να καθοδηγούμε. Ο ηγούμενος λέγεται καθηγούμενος, γιατί καθοδηγεί τους μοναχούς. Τους οδηγεί πού? Στο να μπορέσουν να κερδίσουν το Άγιο Πνεύμα. Ο ιερέας στην ενορία λέγεται πνευματικός οδηγός, πνευματικός πατέρας. Γιατί λέγεται? Διότι καθοδηγεί, και ο ιερέας πρέπει να καθοδηγεί και εκείνος το ποιμνιό του προς τη Βασιλεία των Ουρανών, στην κατάκτηση του Αγίου Πνεύματος. Αυτός είναι ο σκοπός του ιερέως. Ο ιερέας είναι ο οδοδείκτης. Πολλοί από εσάς ήσασταν εδώ κοντά και είστε από τα γύρω χωριά, αλλά πολλοί ήρθαν από μακριά. Όσοι ήρθαν από μακριά, και οι κοντά και οι μακριά, καλωσορίσατε. Αλλά όμως σας οδήγησε εδώ στο μοναστήρι τι? Οι πινακίδες, οι οδοδείκτες, οι πινακίδες που γράφουν στον δρόμο προς Ιερά Μονή Αγίου Σεραπείμ του Σάρου και Αγίου Αυγουστίνου. Αυτή η πινακίδα σας έλεγε, τώρα θα στρίψετε από εδώ, μετά θα στρίψετε από εκεί, μετά θα πάτε από εδώ. Αυτή τη δουλειά την κάνει ο ιερέας στην πνευματική μας ζωή. Έτσι μας καθοδηγεί. Και μας καθοδηγεί και μας παίρνει από μικρά παιδιά και του αναφέρει με την ψυχή μας και μας οδηγεί για τη Βασιλεία των Ουρανών. Όμως, σήμερα γιατί ο κόσμος δεν πηγαίνει για τη Βασιλεία των Ουρανών? Μη μου πείτε ότι πάμε. Μη μου πείτε ότι πάμε για τη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί λείπουν πατέρες και άγιοι, όπως ήταν ο Σεραφείμ του Σάροφ που καθοδηγούσε. Για να δείξεις τον δρόμο, πρέπει να τον ξέρεις, αδέρφια μου. Ο ιερέας πρέπει να τον έχει περπατήσει πρώτος. Πρέπει να έχει γνωρίσει το βάθος των μυστηρίων του Θεού. Προχθές μου είχαν έρθει κάτι θεολόγοι και τους λέω, είστε θεολόγοι? Μου λέει, μάλιστα. Λέω, τι σημαίνει θεολογία? Είναι λόγος, μου λέει, περί του Θεού. Α, μάλιστα. Άμα μιλήσετε περί του Πατρός Νεκταρίου, πώς θα το πείτε? Μου λένε, νεκταρολογία. Ορθά το απαντήσατε, λέω. Αλλά για να μιλήσετε περί του προσώπου μου, με γνωρίζετε, με ξέρετε, για να κάνετε νεκταρολογία? Μου λένε, όχι. Το Θεό που τον γνωρίσατε για να κάνετε θεολογία. Για εμένα μπορούν να μιλήσουν μόνο οι μοναχοί. Μόνο αυτοί που ζουν κοντά μου. Μόνο αυτοί μπορεί να γράψουν και να μιλήσουν για τη ζωή και τον κοινό πατριμπεντάριος. Το ίδιο, αδέρφια μου. Για να θεολογήσω, να μιλήσω για το Θεό, λέω στους θεολόγους, πρέπει να γνωρίσετε τι είναι ο Θεός. Όχι μέσα από τα βιβλία. Να τον ζήσετε τον Θεό. Και όταν τον ζει κανείς τον Θεό, τότε τον μεταφέρει και στους άλλους. Τότε τον γνωρίζει και στους άλλους ποιος είναι ο Θεός. Άρα λοιπόν ο ιερέας πρέπει να έχει εμπειρία Θεού, να έχει περπατήσει πρώτος τον δρόμο για τη Βασιλεία των Ουρανών. Να ξέρει ο ιερέας
Τι να ξέρει ο ιερέας όταν έχεις κάποιο πρόβλημα? Να ξέρει και να έχει το Άγιο Πνεύμα ο ίδιος, ώστε να σου δώσει τη λύση. Σήμερα δεν μπορούμε και δεν μπορούμε να δώσουμε λύσεις, γιατί δεν γνωρίζουμε ούτε εμείς τον Θεό. Δεν τον βιώνουμε τον Θεό. Και γι' αυτό τι λέμε όταν έρχονται οι άνθρωποι με τα προβλήματα? Ένα γελίο πράγμα λέμε συνέχεια. Προσευχή και υπομονή. Προσευχή και υπομονή να κάνετε. Γιατί δεν ξέρουμε. Δεν μας φωτίζει ο Θεός. Γιατί δεν ξέρουμε τον Θεό. Δεν ζούμε τον Θεό. Και τη στιγμή που δεν τον ζεις, πώς το Άγιο Πνεύμα θα σε οδηγήσει να λύσεις τα προβλήματα του αλλού? Ο ιερέας κατήντησε στο να κάνει μόνο εσπερινούς λειτουργίες, ευχέλια και αγιασμούς. Έπαψε να είναι πνευματικός καθηγητής. Και γιατί αυτό? Έχει κι άλλο γιατί. Διότι ο ιερέας είναι σαν τον πιλότο, αδέλφια. Σαν τον πιλότο που οδηγεί ένα αεροπλάνο. Ένα αεροπλάνο χωράει μέσα ένα Boeing και 700 άτομα. Μια ενορία μπορεί να παίρνει στα πολλιά και 700 και 600 και 700 άτομα μια ενορία. Πιλότος της ενορίας είναι, πιλότος της ενορίας είναι ο Ιεφημένιος, είναι ο ιερέας. Και σας ερωτώ, πού εκπαιδεύτηκε για να πάρεις ένα αεροπλάνο να το οδηγήσει στον αέρα? Πρέπει να έχεις εκπαιδευτεί. Αν δεν εκπαιδευτείς, το αεροπλάνο θα το τσακίσεις στα βουνά επάνω. Θα το πετάξεις σε καμιά θάλασσα μέσα. Ο πιλότος εκπαιδεύεται. Εμείς πού εκπαιδευτήκαμε οι ιερείς? Κοντά σε ποιους αγίους ανθρώπους? Κοντά σε ποιους αγίους επισκόπους? Κοντά σε ποιους αγίους γεροντάδες σαν τους Σεραφείμ του Σάροφ? Εκπαιδευτήκαμε ώστε μας έδωσαν να καθοδηγούμε ψυχές. Μας έδωσαν ενορίες, μας έδωσαν τις δικές σας ψυχές. Έχετε την πιλότο που δεν ξέρει, ή καπετάνιο που δεν ξέρει να οδηγεί το καράβι? Το καράβι πηγαίνει πότε δεξιά, πότε αριστερά πηγαίνει. Το ίδιο είναι το αεροπλάνο, μέχρι όπου κρεμιστεί. Έτσι κι εμείς. Πού μάθαμε? Πουθενά. Ο καθένας είναι αυτοεκπαιδευόμενος. Χειροτονεί ο δεσπότης και σου λέει πήγαινε στην ενορία να κάνεις τη δουλειά σου. Πού εκπαιδεύτηκε? Πού? Και γι' αυτό ο κόσμος, το καράβι που λέγεται εκκλησία και ο κόσμος που είναι μέσα παραμένει. Μια πάει από εδώ, μια πάει από εκεί. Και γι' αυτό ο κόσμος έχει χάσει το σκοπό της ζωής του. Γι' αυτό ο κόσμος έχει χάσει το σκοπό της ζωής του. Δεν ξέρει προς τα πού να πάει. Δεν ξέρει προς τα πού να πάει. Έχει χαθεί. Τέτοιοι λοιπόν άγιοι, όπως ο πατέρας Σεραφείμ, χάνονται στις ημέρες μας όσο πού, όσο πάνε και λιγοστεύουν. Και γι' αυτό αδέρφια μου, δεν ξέρουμε προς τα πού να καθοδηγηθούν. Ευχηθείτε, παρακαλέστε τον Εκτριάδη Θεό. Παρακαλέστε τον Άγιο Σεραφείμ του Σάρωφ, σήμερα τον Άγιο Ιωάννη του Προδρόμου, τον Άγιο Ιωάννη που όταν ήρθε τι έκανε, θυμηθείτε, σήκωσε το χέρι του, αυτό το χέρι σήκωσε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος και είχε μαθητές κοντά του και τους έδειξε και τους είπε, ήρθε ο αμνός του Θεού, αυτός είναι ο Μεσσίας που περιμένουμε, αυτόν ακολουθήσατε. Αυτό το χέρι έγινε ο οδοδίκης που οδήγησε τους μαθητές του Ιωάννη πλησίον του Ιησού και έγιναν μαθητές του Ιησού. Εμάς ποιος θα μας οδηγήσει? Εμάς αδέλφια μου ποιο χέρι θα είναι εκείνο που θα μας δείξει? Γι' αυτό αδέλφια μου προσευχηθείτε να έχουμε ποιμένες πνευματικούς, ποιμένες αγίους, πατέρες που βίωσαν τον Χριστό, πατέρες που κατέκτησαν το Πνεύμα το Άγιο, ώστε να μπορούν να δείξουν στο λαό τη Βασιλεία του Θεού. Να μπορούν να καθοδηγήσουν όλους εσάς και όλους εμάς. Αυτή την προσευχή να κάνετε αδέρφια μου. Αυτή έχουμε ανάγκη. Διότι αν δεν βρείτε το πνευματικό σας οδηγό, αν δεν βρείτε το πνευματικό σας οδηγό που θα σας οδηγεί,
θα χαθείτε στην έρημο της κοινωνίας. Η έρημος της Σαχάρας που είναι η σημερινή κοινωνία, χωρίς οδηγό δεν μπορεί να τη διέλθει ο άνθρωπος. Θα χαθεί και το πτώμα του θα μείνει μες στην έρημο και θα σαπίσει. Θα χαθούν και τα σώματά μας και οι ψυχές μας. Βρείτε πνευματικούς πατέρες. Προσευχηθείτε να αποκτήσει η Εκκλησία μας πατέρες στο ύψος ενός Σεραφείμ του Σάροφ. Προσευχηθείτε να έχουμε Αγίους. Και εσείς τα παιδιά σας, οδηγήστε τα στο να αποκτήσουν και να μάθουν το σκοπό της ζωής τους. Τους λέτε συνέχεια, σπούδασε, μάθε γράμματα παιδί μου, πρέπει να είσαι επιστήμονη. Λέτε και ο σκοπός είναι αυτός. Λέτε και αν πεθάνει το παιδί ξαφνικά, το πατήσει ένα αυτοκίνητο και πάει η ψυχή του στον ουρανό, θα του πει ο Θεός, έγινες δικηγόρος παιδί μου, έγινες γιατρός. Ένα θα του πει ο Θεός, απέκτησες το πνεύμα το Άγιο. Αυτό θα του πει. Εύχομαι λοιπόν να αποκτήσουμε πνεύμα Άγιο. Το πώς θα το αποκτήσουμε, θα μας το δείξει ο πνευματικός οδηγός. Το βιβλιαράκι που έχω γράψει και το επαναλαμβάνω στο τέλος, ο Ιησούς, δείχνει έναν δρόμο, και γι' αυτό σας συνιστώ να το πάρετε, δείχνει έναν δρόμο για το πώς θα οδηγηθούμε στη Βασιλεία των Ουρανών, που εύχομαι όλοι μας να συναντηθούμε εκεί. Αμήν. Δείτε το Κύριον εκ των ουρανών.